περίπτωση αυτές είναι πρακτικές που μας θυμίζουν άλλες εποχές. Για παράδειγμα, είναι οι Ναζί. Πήγαιναν στα σπίτια τα εβραϊκά και έβαζαν απ' έξω το αστέρι, έβαζαν, τα σημάδευαν. Και όπως είδαμε και εσάς. Και άλλοι, και οι Ku Klux Klan και διάφορες έτσι παρατσιστικές οργανώσεις στην ιστορία έκαναν το ίδιο πράγμα, σημάδευαν σπίτια μειονοτήτων. Ακριβώς. Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βερατζέρου ζει και μία γυναίκα, μέλος της Χρυσής Αυγής, η οποία ήταν υποψήφια στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα και κάτοικος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας καταγγείλει ότι έχει δεχθεί επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής. Πριν από λίγο είδαμε και στα πλάνα μας τη Γκολώνα που βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία να υπάρχει το συγκεκριμένο σύμβολο και να γράφει η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Νίκο. We'll be right back.